Γεια σας, αγιά σας, φίλες και φίλοι αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Αν είσαι καινούριος, κάνε οπωσδήποτε την εγγραφή σου, πάντα και το καμπανάκι δύο φορές, διότι εδώ σε αυτό το κανάλι κάνουμε πραγματικά ανεπανάληπτα πράγματα, μοναδικά πράγματα, ιδιαίτερα πράγματα, όπως και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Μάλλον όχι το όνομά σου, το όνομά σου, γιατί δεν ξέρω γιατί μου ήρθε να πω το όνομά σας, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θα αναλύσουμε τώρα. Απλά το αναφέρω για κάποιο λόγο, αναφέρα, μου ήρθε φλασιά. Θα το δούμε ίσως στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που θέλω να πω είναι η ημέρα γέννησης δεν είναι καθόλου τυχαία. Έχουμε επιλέξει να γεννηθούμε σε η ψυχή δηλαδή σε συγκεκριμένους γονείς, συγκεκριμένο τόπο, συγκεκριμένη ημέρα, ημερομηνία, γιατί για κάποιο λόγο λοιπόν η ψυχή ήρθε να μάθει κάποια πράγματα. Η ημέρα γέννησης λοιπόν στην αριθμολογία λέγεται και ημέρα παλμού, η δόνηση παλμού. Είναι πολύ σημαντική διότι δείχνει προκλήσεις, δείχνει εμπόδια, αλλά δώρα, ισορροπίες και ανταμοιβές. Δηλαδή το σύμπαν ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να κρατάει τις ισορροπίες και εσύ λοιπόν ως ψυχή ξέρεις πώς να κρατάς τις ισορροπίες. Λοιπόν, αν είσαι καινούριος, έχω ανεβάσει short βιντεάκι, το οποίο δείχνει πολύ σύντομα από τον αριθμό ημέρα γέννησης. Προσέξτε, όχι ημέρα, όταν λέω ημέρα γέννησης, ενώ τον αριθμό, όχι ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έτσι. Όπου εκεί δείχνει τις δονήσεις, η ημέρα δείχνει τις δονήσεις, δηλαδή από τον αριθμό 1 έως και τον 31, δείχνει συγκεκριμένες δονήσεις. Δείχνει τα κρυφά μηνύματα. Δείχνει τις κρυφές, να το πω έτσι, δονήσεις, τα κρυφά μηνύματα, την κρυφή δύναμη η οποία κρύβει η ημέρα γέννησης. Εντάξει, και μιλάμε για τον αριθμό, μιλάμε για αριθμό. Τι θα κάνουμε τώρα, θα αναλύσουμε και θα βρούμε ποια είναι η καρμική σου πρόκληση και με ποιο τρόπο θα την ξεπεράσεις. Εντάξει. Έχουμε στην αριθμολογία, όλοι έχουμε προκλήσεις. Υπάρχει ειδική μέθοδος και στην αστρολογία βγαίνει, αλλά και στην αριθμολογία βγαίνουν. Δεν θα το πούμε τώρα γιατί είναι λίγο πολύπλοκο και θα μπερδέψει πάρα πολύ. Δείχνει με ποιο τρόπο μπορούμε να δούμε καρμικά χρέη, καρμική σειρά, ποια είναι τα καρμικά μας μαθήματα, μήτρες, δονήσεις, όλα αυτά. Και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Πατρογονικό κάρμα, κληρονομικό, όλα αυτά. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε τώρα να εξηγήσουμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με εσάς που έχετε γεννηθεί αυτές τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εντάξει. Ενώ η ημέρα γέννησης. Όσοι έχετε γεννηθεί ανεξαρτήτου έτους, η μήνα, η μέρα, εξετάζουμε μόνο η μέρα, πρώτη, 10, 19, 28. Αυτές είναι οι ημέρες που έχεις γεννηθεί. Εντάξει. Αυτές λοιπόν έχουν ένα κοινό. Μας κάνει τον αριθμό 1. Δηλαδή, στην αριθμολογία, ναι, μεν μετράνε και τα διπλά, αλλά εδώ τι σημαίνει όμως ότι το 1 είναι 1, το 1 και 0 μας κάνει 1, 1 και 9 μας κάνει 10, μας κάνει 1, 2 και 8 πάλι και μας κάνει 10, μας κάνει 1. Δεν είναι τυχαίο. Οπότε το αφήνω εδώ και αμέσως θα σου πω τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο πρόκλησης, ενώ δηλαδή καρμικής πρόκλησης. Ο αριθμός 1 σημαίνει αυτός ο οποίος έχει φιλοδοξία ή πρέπει να αποκτήσει φιλοδοξία, μπορεί να πατήσει στα πόδια του. Σημαίνει είσαι ανεξάρτητο πνεύμα, είσαι ένας άνθρωπος όπου δύσκολα, πρόσεξε να δεις, δεσμεύεται με ποια άποψη να μείνει εγκλωβισμένος. Μπορείς να κάνεις σχέσεις, μπορείς να παντρευτείς, μπορείς να κάνεις οικογένεια, αλλά μπορεί να έχεις επιλέξει και επάγγελμα ή ασχολίες στις οποίες θα είσαι συνέχεια του φεβιού. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς προς Θεού ή δεν μπορείς να αγαπηθείς. Εντάξει, μην τον μπερδέψουμε. Σημαίνει όμως ότι είσαι πολύ ανεξάρτητο πνεύμα. Αγαπημένε μου, ποια είναι η καρμική σου πρόκληση που θα αντιμετωπίσεις? Μία από τις πολύ σημαντικές προκλήσεις αυτού του αριθμού, με αυτές τις ημερομηνίες, είναι ότι νιώθεις, πρόσεξε, είναι πολύ ιδιαίτερο, νιώθεις ότι δεν αναγνωρίζουν τα ταλέντα σου και ότι το μάθημά σου, η πρόκλησή σου, η καρμική σου πρόκληση είναι ότι με ποιο τρόπο θα καταφέρεις να πετύχεις.
Και το βαθύτερο κλειδί αυτής της καρμικής πρόκλησης, ξέρεις ποιο είναι? Αντοχή στην κριτική. Εσείς που είστε, ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, θα μου πεις και ποιος άνθρωπος αντέχει στην κριτική. Okay, μιλάμε για εσάς τώρα και φυσικά εννοείται ότι τώρα εδώ κανονικά πρέπει να κάνουμε για τον καθένα από εσάς ξεχωριστά τον αριθμολογικό του χάρτη για να μπορέσουμε να δούμε τις διαφορετικές ενέργειες και δυναμικές που έχει ο κάθε άνθρωπος. Έτσι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά όμως εδώ αυτό που δείχνει είναι η κριτική. Η έντονη κριτική, η αντοχή στην κριτική που σου κάνουν, έτσι. Δεν το αντέχεις αυτό. Αυτό σε εκνευρίζει. Πάμε να δούμε. Ένα μήνυμα λοιπόν τώρα. Μισό λεπτό. Ένα μήνυμα. Για αυτή την καρμική πρόκληση και πώς θα την ξεπεράσεις. Αυτά κάνουμε εδώ και τρελαίνονται όλοι. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Ένα μήνυμα για την καθαυτό κριτική. Γι' αυτό την καρμική πρόκληση και έχει βγει ένας αριθμό, μάλλον έχει βγει μία κάρτα, το 9. Ο ερημίτης, αριθμός 9, ο ερημίτης είναι μια πάρα πολύ καρμική πνευματική κάρτα. Το μπαστούνι του λέγεται και καρμικό μπαστούνι, αυτό εδώ πέρα το μπαστούνι λέγεται καρμικό μπαστούνι. Έχει ιδιαίτερη έννοια. Θέλει όμως να σου πει ότι όλες οι απαντήσεις που ψάχνεις είναι μέσα στην ψυχή σου και κατά κάποιο τρόπο συνηγορείς αυτό που λέω, ότι όλα γίνονται με μία σοφία που έχει επιλέξει ο Θεός, να σου το πω, το σύμπαν, ο κόσμος, η φύση, η γη μας, ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι επίπεδο και να είναι, που σημαίνει έτσι ακριβώς είναι, αλλά πρέπει όμως μέσα σου να ψάξεις την ψυχή σου γιατί το επιτρέπεις αυτό και γιατί μπορεί να σε πληγώνει. Ο αριθμός 9 σημαίνει κλείσιμο αυτού του κύκλου του πληγώματος. Και ότι νιώθεις ότι δεν είσαι ικανός ή ικανή, ενώ είσαι ικανότατη με πολλές γνώσεις κιόλας. Οι άνθρωποι μπορεί να σου λένε ό,τι θέλουν. Έχουν το δικαίωμα. Ναι, μπορεί να προσβάλλουν, έχουν το δικαίωμα. Μπορεί να είσαι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, μου έρχεται φλασιά τώρα να σου πω, να είσαι γιατρός και να σε αμφισβητούν και να είσαι από τους καλύτερους γιατρούς. Και να λένε οι άλλοι, έλα μωρέ, αυτός ή αυτή, έλα μωρέ. Καλά, αυτό ισχύει σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Πρέπει να αντέξεις. Πρέπει να αντέξεις και είναι κάτι το οποίο δεν το μας το μαθαίνουν στη ζωή. Δυστυχώς κάποιοι γονείς μπορεί να μας το μάθουν σε κάποιες οικογένειες, κάποιοι όχι, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάποιος κάνει μια άσχημη κριτική πρέπει να απαντήσει και πάρα πολύ άσχημα ή να επιτεθεί ή δεν ξέρω τι. Δεν μας μάθαν την αντοχή. Να αντέχει το μέσα μας. Ελπίζω να το πιάνετε, πως το λέω, έτσι να το καταλαβαίνετε. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι, αγαπημένε μου, αγαπημένη μου, να φεύγεις. Να φεύγεις από μέρη, από ανθρώπους οι οποίοι δεν συνδέονται μαζί σου συναισθηματικά, συνδέονται μαζί σου επειδή το ζώδιο της Παρθένου είναι ένα ζώδιο το οποίο εκφράζει πολύ το μυαλό, πάρα πολύ μυαλό, και επειδή περισσότεροι άνθρωποι, ναι, φυσικά είναι έξυπνοι και τα λοιπά, αλλά μπαίνουν σε μια άλλη λογική. Συγκρούονται όμως αυτά μέσα σου. Εδώ όμως σημαίνει το 8 κούπα, φεύγω. Πηγαίνω αλλού, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω, πηγαίνω αλλού. Επίσης σημαίνει ότι εδώ προστατεύω την ψυχική μου και τη συναισθηματική μου υγεία. Την προστατεύω. Συντονίζεσαι πάρα πολύ καλά με Νέα Σελήνη και την Πανσέλινο, Νέα Σελήνη για νέα ξεκινήματα, και μην ξεχνάς, είσαι είτε άντρες είτε γυναίκα ένας άνθρωπος δυνατός, συναισθηματικός, άσχετα, εντάξει, εδώ σημαίνει, ναι, ότι κάποιος μπορεί να είναι το ένα, ας πούμε, να έχει δύναμη, να έχει πυγμή, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει και καρδιά, έτσι, ή να είναι αυστηρός, αυστηρή με κάποια πράγματα. Αλλά εδώ, αγαπημένα μου, λέει, τη δύναμή σου θα τη βρεις μόνος σου. Αυτό είναι το μάθημά σου. Η πρόκλησή σου, λοιπόν, σου λέει ότι τη δύναμή σου θα τη βρεις μόνος σου, μόνη σου. Ωραία, λοιπόν, μισό λεπτό να φέρω και λίγο εδώ την κάμερα. Μια χαρά, εντάξει. Λοιπόν, πάει αυτό. Θα πάμε τώρα
στην επόμενη ημέρα γέννησης. Μη μου μπερδευτείτε λοιπόν, έχει να κάνει ημέρα, αριθμός, έτσι. Ανεξαρτήτου μήνα ή έτους. Όσοι έχετε γεννηθεί ή 2 ή 11 ή 20 ή 29, εντάξει, είναι η ημέρα γέννησης. Ο παλμός λοιπόν και αυτή η ημέρα γέννησης έχει την εξής, ας το πούμε, καρμική πρόκληση. Η πρόκληση λοιπόν η καρμική είναι να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου σε αυτή τη ζωή. Το κατάλαβες? Να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Το πιο κρυφό κλειδί, ξέρεις ποιο είναι? Να γεφυρώνεις διαφορές. Μην περιμένεις να σε συμπαθήσουν όλοι. Αυτό είναι αδύνατο σε αυτή τη ζωή, να το ξέρεις. Δεν χρειάζεται κιόλας, αλλά το κλειδί σου είναι να γεφυρώσεις. Η πρόκλησή σου λοιπόν είναι να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Και πάνω σε αυτό τώρα θα κάνουμε την ανάλυση. Μία κάρτα είναι για την πρόκληση και μία είναι πως το ξεπερνάμε. Τι μου έρχεται να σου πω? Βλέπω λοιπόν, θα σου πω τι βλέπω. Μου έρχεται μία εικόνα. Η εικόνα που μου έρχεται είναι η εξής. Δείχνει ένα παιδάκι. Αυτό εναλλάσσεται. Πότε είναι ένα ξανθό κοριτσάκι, μικρό, με μιας πολύ παλιάς εποχής, έτσι. Πότε ένα αγοράκι το οποίο είναι με τα παντελονάκια του, στο οποίο όμως παίζει, βλέπω ότι παίζει κάτω στο, με το χώμα, παίζει με, κάνει σχέδια, πετρούλες, σβόλους, δεν ξέρω τι. Και με έναν μαγικό τρόπο, μέσα σε, γιατί είναι μέσα σε σπίτι, μέσα σε αυτό το σπίτι, έρχονται κι άλλα παιδιά. Για μένα αυτό, έτσι για να βοηθήσω λίγο, είναι πρόσκληση. Προσκαλείς ανθρώπους. Έχεις τη δύναμη να προσκαλείς ανθρώπους. Και επειδή τα παιδιά, ξέρεις, τα παιδιά πολλές φορές είναι και λίγο σκληρά, έτσι, είναι λίγο, με ποια έννοια όμως, ότι μπορεί να πάρουν το παιχνίδι του αλουνού, να μην είναι αυτό, θα θέλουν να παίξουν εκείνα, θα γίνει μετά, από αυτή την άποψη. Άρα λοιπόν, εσύ με τους βόλους που έπαιζες και έχουν έρθει όλα αυτά τα παιδιά και θέλουν και αυτά να παίξουν μαζί σου στην ουσία, αλλά θα σου πάρουν κάποιους από τους βόλους, να το πω έτσι. Εσύ πρέπει να το διαχειριστείς. Είναι συμβολισμός, δεν ξέρω τώρα, όλο αυτό κάτι μπορεί να σου κάνει, μπορεί να σου κάνει τίποτα, οκ, εγώ απλά το αναφέρω. Πάμε να δούμε την πρόκληση. Η πρόκληση είναι, αγαπημένη μου, ότι κοίταξε να δεις, ό,τι κάνεις, μην περιμένεις βοήθεια. Αν κάποιος σου πάρει στη ζωή το βόλο, το σβόλο σου, ξέρεις αυτά που παίζουμε, τις μπίλες και τα λοιπά, εσύ πρέπει να το διαχειριστείς και να πας να διεκδικήσεις, να υπερασπίσεις τον εαυτό σου και να πεις ότι θέλεις πίσω αυτό που σου πήρανε. 8 κούπα είναι καρμική κάρτα. Νέα σελήνη, εδώ έχει τη νέα σελήνη, πανσέλινο, κάτι σημαίνει συμβολικά. Μυστικός αριθμός 48. Κρύβεται ένας χρόνος εδώ από πίσω που δίνει μαθήματα. Κάρα καρμική κάρτα. Ο χρόνος είναι ο κυρίαρχος, είναι ο λόρδος, να το πω έτσι, του κάρμα. Λοιπόν, τι σημαίνει όμως σε αυτή τη ζωή, αγαπημένη μου, η πρόκλησή σου είναι να έχεις αυτοπεποίθηση. Αγαπημένη μου, ναι, να έχεις αυτοπεποίθηση. Να έχεις δύναμη. Να ξέρεις ότι η ζωή αλλάζει, τα πάντα αλλάζουν στη ζωή και ότι ναι, η ζωή είναι ένα ταξίδι στο οποίο πολλές φορές δεν είναι και τόσο αρμονικό και τόσο ήρεμο. Θα χρειαστεί να παλέψεις. Κράτησε το. Η κάρτα η οποία σου λέει πώς θα το εξισορροπήσεις όλο αυτό είναι με μια απίστευτα σημαντική, καταπληκτική κάρτα. Κρυφός αριθμός 41. Εντάξει. Άσος κούπα, που σημαίνει ότι φεύγω
και ξεκινάω κάτι καινούριο. Αν δεν μ' αρέσει εκεί που είμαι, όπου και να είμαι, και δεν γεμίζω συναισθηματικά, φεύγω και πηγαίνω κάπου αλλού να βρω την ευλογία και την ευτυχία της αγάπης και του συναισθήματος. Οι άνθρωποι συνδέονται με κάποιους τρόπους, έτσι. Στη σημερινή εποχή κυρίως συνδέονται με το κεφάλι. Τι εννοώ? Μόνο με τη λογική. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει λογική. Οι άνθρωποι έχουν πάψει, έχουν κλείσει τις καρδιές τους και δεν συνδέονται πλέον με την καρδιά και γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε και την έξαρση. Και όσο μπαίνουμε λοιπόν, ήδη έχουμε μπει στην εποχή του υδροχώου, τόσο περισσότερο θα βλέπουμε καταστάσεις που μπορεί να μην έχουν και κάποια λογική. Εσύ όμως είσαι στο στοιχείο σου, διότι είσαι ένας αριθμός καρδιάς. Ο αριθμός 2 έρχεται να συνεργαστεί, ο αριθμός 2 έρχεται να ενώσει, έρχεται να γεφυρώσει και να μην φοβάσαι να κάνεις νέα ξεκινήματα εκεί που σε θέλουν και σε αγαπούν. Αυτά είναι τα βαθύτερα. Συνεχίζουμε. Επόμενο. Ημέρα. Μην ξεχνάτε. Λέμε ημέρα γέννησης. Πάμε στον αριθμό 3. Όποια ημέρα έχεις γεννηθεί, ανεξαρτήτου μήνα ή έτους, στις 3, στις 12, στις 21 ή στις 30, οποιοδήποτε μήνα, οποιοδήποτε έτους. Φυσικά παίζουν ρόλο και οι διπλοί αριθμοί, αλλά εδώ τώρα θα εξετάσουμε γιατί το 3 είναι μόνος του, 1 και 2 μας κάνει 3, 2 και 1 3, 3 και 0 μας κάνει πάλι 3. Και στην αριθμολογία αυτά τα μαζεύουμε. Sorry, μισό λεπτό. Να δούμε λοιπόν τον αριθμό 3. Ο αριθμός 3 λοιπόν έχει μία πρόκληση που είναι να αντιληφθείς τα ταλέντα σου και να καταφέρεις να συνεργαστείς με ανθρώπους. Το ξαναλέω. Να αντιληφθείς τα ταλέντα σου, τις ικανότητές σου, όποιες και να είναι αυτές. Συνήθως το 3 είναι πολύ καλά επικοινωνιακά, στέκεται πολύ καλά επικοινωνιακά. Συγγνώμη, με έχει πιάσει μια αλλεργία λίγο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επικοινωνώ, μιλάω, εκφράζομαι. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να μάθει είναι προσοχή στη ματαιοδοξία σου. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, εσείς αυτοί οι άνθρωποι του αριθμού 3, μπορεί κάποιοι από εσάς να γίνετε και πολύ γνωστοί. Δεν έχει σημασία, μπορεί να γίνεις και σε παγκόσμιο επίπεδο πλεολόγος, τραγουδιστής, καλλιτέχνης, ηθοποιός, συγγραφέας, μπορεί να γίνεις πανελλαδικά, μπορεί να γίνεις στον κύκλο σου, στην επιστήμη σου, σε αυτό που κάνεις, στο επάγγελμά σου, ό,τι και να είσαι δικηγόρος, είσαι γιατρός, είσαι, τι να σου πω, συγγραφέας, είσαι τραγουδιστής, ηθοποιός. Η ματαιοδοξία. Πρόσεξε το αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε, διότι αυτό τι σημαίνει, θα σου πω, γιατί μου έρχεται ένα κλειδί να σου πω. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι γίνεσαι δυστυχισμένος, δυστυχισμένη μέσα από τη ματαιοδοξία. Αυτό που βλέπω, θα σου πω, τι βλέπω, βλέπω... Ωραία, τι μου έρχεται να σου πω. Βλέπω εδώ ανθρώπους πολλούς σε ένα χώρο που παίζει μουσική, με φώτα, με ποτό, με γέλια, με γνωριμίες, με μιλάμε, κάνουμε. Και βλέπω τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά να έχει δύο χρώματα. Το ένα χρώμα είναι όπως είναι ο άνθρωπος στη μέση, από τη μία μεριά το χρώμα είναι σκοτεινό, μόβ σκοτεινό όμως, που μπορεί να έχει να κάνει και λίγο με την πνευματικότητα, και από την άλλη μεριά βλέπω ένα πορτοκαλί έως και το κίτρινο του ήλιου. Σαν να μου λέει ότι αυτό έχει να κάνει με τα ταλέντα σου, τις ικανότητές σου, αλλά έχει να κάνει και με τις δικές σου ίσως σκοτεινές πτυχές του εαυτού σου.
που χάνεις ενέργεια. Γιατί αν κολλήσεις τη ματαιοδοξία, χάνεις ενέργεια. Κράτησε το σαν εικόνα, δεν ξέρω αν σου κάνει κάτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εγώ απλά ήθελα να το εκφράσω και να σου το πω. Απίστευτο. Αυτή η κάρτα βγαίνει συνεχόμενα και οι στατιστικές πιθανότητες για να βγαίνει αυτή η κάρτα συνεχόμενα είναι μία στις χιλιάδες περιπτώσεις. Όπως και να έχει όμως. Δεν είναι τυχαίο, διότι σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το σύμπαν που ζούμε, μάλλον στο πω διαφορετικά, φλασιά, που μου έρχεται να σου πω, ο κόσμος, μάλλον για να δημιουργηθεί η ζωή στη γη με όλες αυτές τις συνθήκες, όσοι παίζετε τάβλη μπορεί να το καταλάβετε, έπρεπε, θέλετε ο Θεός, θέλετε ο κόσμος, το σύμπαν, η ενέργεια, η, τα άλλα θεϊκά πεδία, ό,τι θέλετε, η εξωγήινη, ό,τι, βάλτε ό,τι θέλετε. Έπρεπε λοιπόν να έρθουν, επαναλαμβάνω, για να δημιουργηθεί η ζωή έτσι όπως είναι εδώ αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο κόσμος, η ζωή μας, να δημιουργηθεί ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, οι συνθήκες, μάλλον το πω καλύτερα, για να δημιουργηθούν σε αυτόν τον πλανήτη, οι συνθήκες για να δημιουργηθεί ζωή και ο πλανήτης έτσι όπως είναι η Γη, έπρεπε να έρθουν συνεχόμενα διπλές εξάρες επί 76 φορές συνεχόμενες. Το αντιλαμβάνεσαι? Δηλαδή παίζουμε τάβλη και φέρνω 76 συνεχόμενες φορές διπλές εξάρες. Οι πιθανότητες, γιατί έχει ενδιαφέρον μαθηματικό, είναι, το έχουν υπολογίσει οι επιστήμονες. Οι πιθανότητες για να βγει αυτό είναι μία στα 100 τρισεκατομμύρια. Γιατί το λέω αυτό? Ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για σένα λοιπόν εδώ, που έπεσε και αυτό, το 8, που είναι ένας πολύ πνευματικός αριθμός, είναι του απείρου, είναι ένας αριθμός δύναμης, ένας αριθμός ο οποίος σου λέει μπες σε κίνηση, τα πράγματα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι για σένα, υπάρχουν πράγματα τα οποία σε πειράζουν συναισθηματικά, φεύγεις από εκεί που δεν σε παίρνει, φεύγεις από εκεί που δεν σε δέχονται ή δεν σε θέλουν. Ίσως στη ζωή να αναγκαστείς να κάνεις πολλά πράγματα και μόνη σου, μόνος σου. Είναι η μοναξία της απόφασης. Αλλά, ό,τι και να γίνει, όποια και είναι η απόφασή σου, και αν ακόμα είναι λάθος η απόφαση που έχεις πάρει, που για τους νόμους του σύμπαντος δεν είναι λάθος, γιατί αυτό το λάθος μπορεί να σε πάει κάπου αλλού που έπρεπε να πας και να βρεθείς, διότι όλοι εμείς οι άνθρωποι και αυτό που είναι, αν θέλεις, το μυστικό, η αποστολή μας πάνω σε αυτή τη ζωή, είναι ότι έχουμε έρθει να επιτελέσουμε κάποιο έργο, το οποίο πολλές φορές δεν το ξέρουμε και βρισκόμαστε, νομίζουμε ότι βρισκόμαστε στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή, ενώ στην ουσία βρισκόμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, εκεί που πρέπει να βρισκόμαστε. Εδώ σημαίνει προχωράω και φεύγω να βρω τον εαυτό μου. Να βρω όλο αυτό το οποίο λέει ο Ακάς. Η αποστολή μου λοιπόν. Και πώς ξεπερνάω λοιπόν αυτό το πρόβλημα, είναι με το να είμαι ρεαλιστής, ρεαλίστρια και να ζω στην πραγματικότητα. Κούπα, κούπα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 8 κούπα, εδώ έχουμε το 7 κούπα. Το 7 κούπα είναι μία κάρτα η οποία συνδυάζεται με την πλάνη. Συνδυάζεται με ανθρώπους οι οποίοι, επειδή εσένα μπορεί να σε δούνε πετυχημένο, δυνατό, με ταλέντα, με ικανότητες, με το χάρισμα ίσως της επικοινωνίας, με το χάρισμα της φωνής, με το χάρισμα του λόγου, της συγγραφής ή οτιδήποτε, οτιδήποτε, εννοείται ότι μαζεύεις, ότι το φως μαζεύει μύγες. Και πολλοί άνθρωποι θα σε πλησιάσουν και θα σου υποσχεθούν πολλά πράγματα. Και κυρίως θα σου υποσχεθούν συναισθηματική πληρότητα. Αυτό δεν ισχύει. Έχεις όμως προστασία και μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο σου λέει εδώ, η προστασία σου, αυτό που πρέπει να κάνεις, είναι να είσαι ρεαλιστής, να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, τα αυτιά σου ανοιχτά, τι σου λένε, να τα φιλτράρεις και να ξέρεις ότι σε αυτή τη ζωή κυρίως πετυχαίνουμε μόνοι μας. Ναι, θα βρούμε και ανθρώπους, θα συνεργαστούμε, θα κάνουμε, θα μας πούμε, κυρίως όμως μόνοι μας.
Πρόσεξε ποιους εμπιστεύεσαι. Αυτό. Και συναισθηματικά. Κυρίως συναισθηματικά, διότι εκεί είναι που θα πατήσουν οι άλλοι. Να σε αναλύσουν και να πούνε αυτή είναι η ευαίσθητη του λοιπόν. Έχει, είναι ευαίσθητος. Άρα εκεί θα τον πατήσω. Κατάλαβες. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεις ευαίσθητος ευαίσθητη και να το κόψεις. Όχι. Είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζονται οι άλλοι. Όχι να το γνωρίζουν. Άστος. Προχώρα. Ρε τι κάνουμε σήμερα. Πόσο βαθιά πηγαίνουμε σε αυτές τις αναλύσεις και πόσο αυτή η καρμική πρόκληση μας ανοίγει λοιπόν βαθύτητα. Εδώ έχουμε λοιπόν. Όσοι γεννηθήκατε. Ημερομηνία. Ημέρα γέννησης. Όχι ημέρα Δευτέρα, Τρίτη και τέτοια. Αριθμός. 4, 13, 22, 31. Οποιοδήποτε μήνα, οποιοδήποτε έτους. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει. Ένας αριθμός ο οποίος έχει να κάνει πολύ πολύ με τη λογική. Είναι επιστημονικός συνήθως αριθμός αυτός. Έχει να κάνει με σπουδές, με κλασικές σπουδές, φυσικο-μαθηματικά, αρχιτέκτονες. Έχει να κάνει πολύ με τη δόμηση. Δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο με σένα. Και επίσης να ξέρεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται με τελείως διαφορετικό τρόπο που εσύ το θεωρείς ανορθόδοξο εντελώς. Ξέρεις ποιο είναι η πρόκλησή σου? Να μάθεις να εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους και αυτούς ακόμα που σκέφτονται διαφορετικά από εσένα. Και το άλλο, το κρυφό κλειδί που υπάρχει είναι αντοχή στη ζωή. Αντοχή στη ζωή λοιπόν. Ξέρεις τι εικόνα μου έρχεται? Έναν ντυμένο στα λευκά, έναν άντρα και μια γυναίκα, όπου είναι στην έρημο, τα σανδάλια τους βουλιάζουν μέσα στην άμμο, δεν κρατάνε χαρτί. Έχω δει ότι νοητά, μάλλον σαν εικόνα μου ήρθε ότι πάνε να κρατήσουν ένα χαρτί, αλλά τελικά δεν κρατάνε χαρτί. Διότι όλες οι γνώσεις που χρειάζεται για να χτιστούν, να το πω έτσι, πυραμίδες, είναι στο μυαλό τους. Έχουν συλλάβει, πρόσεξε να δεις, δημιουργικά, οραματιζόμενοι την πυραμίδα, αλλά επειδή την έχουν οραματιστεί από όλες, να το πω έτσι, τις πλευρές και έχουν αναλύσει τι χρειάζεται, στο μυαλό τους είναι πολύ ξεκάθαρο πλέον και πολύ εύκολο τι χρειάζεται να υλοποιηθεί. Κράτησε το σαν εικόνα. Μπορεί κάποιος να σας αγγίξει, μπορεί κάποιος όχι. Αυτοί δύο οι άνθρωποι που έχω δει, άντρας γυναίκα, δεν είναι τυχαίοι. Είναι κάτι σαν μύστες. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρόκληση. Δικαιοσύνη, ένας καρμικός αριθμός. Και τι σου λέει, πρόσεξε να δεις. Η δικαιοσύνη ανήκει στο ζώδιο του ζυγού. Η δικαιοσύνη όμως μιλάει για λογική. Αλλά πρόσεξε, αυτή η κάρτα σου λέει ότι, γιατί είναι σπαθή και τα σπαθιά στα ταρό σημαίνει λογική. Σκέφτομαι πρακτικά, σκέφτομαι λογική, όπως βγαίνει και εδώ ο αριθμός εδώ. Αλλά αυτή η κάρτα σου λέει κράτα ισορροπίες. Ο αριθμός 4 δυσκολεύεται να κρατήσει ισορροπίες, γιατί είναι μονομοκόμματο, σου λέει ένα και ένα κάνει δύο. Κι όμως αυτή η κάρτα ξέρεις τι σου λέει? Χρησιμοποίησε τη διέστηση. Και για έναν πολύ πρακτικό άνθρωπο, πολλές φορές αυτό μπορεί να δυσκολεύει. Διέστηση, αλλά κράτα και ισορροπίες με τους ανθρώπους. Και επειδή είναι ζυγός, ο ζυγός σημαίνει ότι δίνω και σημασία και στις ανθρώπινες σχέσεις. Πηγαίνω κοντά στους ανθρώπους. Και επειδή ο ζυγός έχει ως κυβερνήτη την Αφροδίτη, είπαμε, η αστρολογία είναι και γλώσσα κωδικών, όπως και η αριθμολογία είναι γλώσσα μέσα από κώδικες, δεν είναι αυτό που πιστεύουμε. Ξέρεις τι σημαίνει εδώ? Ζυγίζω τους ανθρώπους και θα πάω με αυτούς που έχουν καρδιά. Πώς τα ξεπερνάω? Τα ξεπερνάω, αυτή την πρόκληση την ξεπερνάω με ένα 15άκτινο. Το 15άκτινο είναι πρακτικό. Το 15άκτινο σημαίνει επίσης ότι θα δουλέψω
θα αποκτήσω γνώσεις, θα κάνω πράγματα, στηρίζομαι στην οικογένεια, στηρίζομαι σε γερές βάσεις που μπορεί ήδη να υπάρχουν, γιατί και εδώ ένα οικοδόμημα είναι, έτσι. Και το πεντάκτηνο δεν είναι τυχαίο που έχει και τριγωνισμούς μέσα, όπως σας είπα για την πυραμίδα. Και πέρα από αυτό, όπως και η πυραμίδα, επειδή πηγαίνει και στην Αρχαία Αίγυπτο, και στην Αρχαία Αίγυπτο είχαν τη ζυγαριά, όπου ζυγίζανε την ψυχή με ένα φτερό, δεν είναι τυχαίο και αυτό, σας το λέω, είπαμε, οι κωδικοί εδώ, οι συμβολισμοί είναι στο ακριβώς. Και σου λέει εδώ ότι σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής σου, κι αν βρεθείς, έχεις εκείνη τη σοφία αποκτήσει για να καταλάβεις πραγματικά τον κώδικα της ζωής, γιατί η ζωή είναι και ένας κώδικας. Η ζωή είναι πολλές φορές γεμάτες με μυστήρια μηνύματα. Και χρησιμοποιώντας λογική και ένστικτο, θα μπορέσεις να ξεπεράσεις το γεγονός ότι δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, αλλά να τους καταλάβεις. Το 10 πεντάκτηνο από τις καλές κάρτες, τυχερή κάρτα, δυνατή κάρτα, που σημαίνει ότι έχεις όλη την ευλογία, έχεις όλη τη δυνατότητα να ξεπεράσεις οποιοδήποτε εμπόδιο. Και επειδή είναι και πεντάκτηνο, σημαίνει χρόνος, φροντίδα, αντοχή. Επόμενος αριθμός, 5. Όσοι έχετε γεννηθεί στις 5, 14 ή 23, οποιοδήποτε μήνα, οποιοδήποτε έτος. Είναι ο προσαρμοστικός. Ο 5 είναι ο προσαρμοστικός. Εκείνο που χρειάζεται να προσέξεις γενικότερα είναι να μην φτάνεις στα άκρα. Πολλές φορές αυτός ο αριθμός εκτοξεύεται, έτσι. Γίνεται στους 5 ορίζοντες. Εκτοξεύεται. Δηλαδή μπορεί κάτι να τον ευρεάσει, ας πούμε, να φτάσει στα άκρα, ας πούμε. Και αυτό επίσης το κλειδί που χρειάζεται να προσέξεις είναι να κάνεις υπομονή. Και ίσως υπομονή και με πιο αργούς ανθρώπους από εσένα. Ο 5 είναι γρήγορος αριθμός. Δηλαδή, έλα πάμε, πες τα μου γρήγορα, έλα, δεν μπορώ να περιμένω μια ώρα. Και όμως μέσα να δεις ανθρώπους να έρθουν στη ζωή σου, συνεργάτες, σύντροφοι, που να εκφράζονται αργά. Δεν ξέρω αν έχεις πετύχει, είτε άντρα είτε γυναίκα. Ναι, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι θα πρέπει να... Και εσένα αυτό να σε στέλνει και να λες, έλα ρε παιδί μου πιο γρήγορα. Τι βλέπω σε σένα, θα σου πω ποια εικόνα μου έρχεται στο μυαλό μου. Άντρας ή γυναίκα, δεν είναι απαραίτητο ότι γνωρίζονται, μπορεί να είναι και ξεχωριστές ψυχές τώρα. Κάθονται, άκου να δεις τώρα. Κάθονται σε ένα... Πώς το πω. Λοιπόν, πώς είναι στην Ιρλανδία, αν έχεις πάει, αν ξέρεις στην Ιρλανδία που είναι κάτι βράχη, κομμένη, έτσι, στη μέση και είναι πολύ 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 ψηλά και από κάτω είναι η θάλασσα. Όμως δεν βλέπω εγώ βράχους, βλέπω όντως το ύψωμα, πολύ ψηλή, ανθισμένη με πολλά πολλά λουλούδια, πολλά λουλούδια, λογής λουλούδια, με διάφορες μυρωδιές, κάθονται και οι δυο τους, δεν μιλάνε μεταξύ τους και αγναντεύουν το σβήσιμο, το λέω με ωραία εικόνα, πώς είναι στη Σαντορίνη, σιγά σιγά, το σβήσιμο του ήλιου που κατεβαίνει και είναι πορτοκαλής. Αλλά κάθονται ψηλά. Το ότι κάθονται ψηλά δεν είναι τυχαίο. Το ότι κάθονται ούτε αυτό είναι τυχαίο. Το ότι δεν μιλάνε ούτε αυτό είναι τυχαίο. Το ότι φοράνε άσπρο πουκάμισο και οι δύο, ούτε αυτό είναι τυχαίο. Ότι έχουν μία γλύκα στα μάτια τους, ούτε αυτό είναι τυχαίο. Πάμε λοιπόν. Η πρόκλησή σου, τι θέλει να σου πει. Να το αγναντεύω. Να το λοιπόν το κάθομαι, πώς συντονίστηκε. Ήλιος είπα, κρυός, μπαστούνια, φωτιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στην άκρη
του κόσμου και σκέφτονται την επόμενη κίνησή τους. Γιατί δεν μιλάνε? Διότι ψάχνουν την έμπνευσή τους. Πρέπει να βρεις τη ζωή της εμπνέη. Και ο 5 είναι ένας αριθμός έμπνευσης και ο 5 θέλει να ζει με έμπνευση. Εδώ λοιπόν σημαίνει και επιτυχία βεβαίως. Το 3 σημαίνει επικοινωνία, σημαίνει ενέργεια, σημαίνει έκφραση. Ο κρυός σημαίνει βρίσκω στόχο και προχωράω στη ζωή μου. Και αφήνω πίσω ότι δεν μου χρειάζεται. Το ότι κάθονται στην άκρη, ούτε αυτό είναι τυχαίο, διότι έχουν, και ότι έχουν γυρίσει την πλάτη τους σε κάτι, ούτε αυτό είναι τυχαίο. Σε ό,τι σου έχει συμβεί, γύρνα την πλάτη και προχώρα. Κάτι άλλο σε περιμένει. Και πώς το ξεπερνάμε? Με 17. 1 και 7, 8 είναι η κάρτα ταρό, το αστέρι, από τις πιο τυχερές κάρτες. Έχεις τη δυνατότητα, αγαπημένη, αγαπημένη με εσύ, να πετύχεις πολλά πράγματα στη ζωή σου και αυτό που ονειρεύεσαι, ακόμα και αυτό που έχω πει, μπορεί να υλοποιηθεί. Δεν λέω ότι θα γίνει στο ακριβώς, ενώ όπως το έχω περιεγράψει, αυτό το όραμα που μου ήρθε, μπορεί όμως να γίνει ένα σύμβολο, ένα συμβολισμός. Ανεξαρτησίας, επιτυχίας, εσωτερικής δύναμης, εσωτερικής ολοκλήρωσης, ικανοποίησης, ευκαιριών, ανανέωσης, πίστης, ελπίδας, θεραπείας, έτσι. Ό,τι θέλεις. Ή βοήθεια από το πουθενά. Το αστέρι σημαίνει κατεύθυνση, ζώδιο υδροχώος, ελπίδα, εκφράζει την ελπίδα, πλειάδες, που οι πλειάδες έχουν μια πολύ υψηλή πνευμα, είναι μια πολύ υψηλή πνευματική πύλη. Και έχεις προστασία και ευτυχία. Ωραία. Επόμενο. Αριθμός 6. Φίλες και φίλοι, όσοι έχετε γεννηθεί, 6, 15 ή 24, έτσι. Οποιοδήποτε μήνα, οποιοδήποτε έτος. Και ο αριθμός 6 έχει να κάνει με την αρμονία. Είσαι ψυχολόγος, είναι ένας θεραπευτικός αριθμός για όσους ανήκετε, αν έχετε γεννηθεί 6, 15 ή 24. Είναι θεραπευτές υψηλού επίπεδου. Και όταν λέω θεραπευτής είναι, τι να σου πω, από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Ψυχολόγο, coach, συμβουλές, νοσηλευτή, γιατρό, χειρουργό, πλαστικό, ό,τι, βάλε ό,τι θέλεις. Είναι η ανακούφιση του πόνου. Το 6 είναι η ανακούφιση του πόνου. Λοιπόν, η καρμική σου πρόκληση είναι να βάζεις όρια. Και να μην μπαίνεις πολύ συναισθηματικά σε αυτά τα οποία γίνονται γύρω σου. Γιατί είναι ένας ευαίσθητος αριθμός. Και το άλλο, το οποίο είναι το βαθύτερο νόημα, το βαθύτερο κλειδί, είναι η απορρίψη. Δηλαδή, να αντέξεις, να αντέχεις, να διαχειρίζεσαι την απόρριψη από άλλους ανθρώπους. Η απόρριψη έρχεται με πολλές μορφές, σε πολλά επίπεδα και έρχεται σε όλους, σε πολλά πράγματα. Θες συναισθηματικά, θες επαγγελματικά, θες σε φιλικό επίπεδο, απόρριψη. Από την πιο απλή μέχρι την πιο σοβαρή. Αυτό που βλέπω για σένα, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, είναι, θα σου πω, υπάρχει γύρω-γύρω, λοιπόν, είναι ένα ηφαίστειο, το οποίο είναι ημιένεργο. Έχει σβήσει εδώ και πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει ατμούς. Όπως είναι το ηφαίστειο, είναι έτσι να το πω, μέσα, έχει σχηματιστεί νερό, ζεστό νερό. Δεν κοχλάζει, δεν είναι δηλαδή καυτό, είναι ίσα-ίσα ζεστό νερό. Το νερό όμως είναι σκοτεινό, είναι σαν άργυλος, έτσι. Ακριβώς στη μέση, ακριβώς στη μέση, βρίσκεται ένα νούφαρο. Ένα μεγάλο,
φωτεινό, άσπρο, λάμπει αυτό το άσπρο, νούφαρο. Είναι η ψυχή σου, είσαι εσύ, εκφράζει εσένα, είναι συμβολισμός, όπως θέλεις πάρτο. Και πάμε τώρα να δούμε την πρόκλησή σου, τι σημαίνει. Η καρμική σου πρόκληση λοιπόν είναι η προδοσία. Έχεις προδοθεί, εξάλλου το 6, αυτός, το 6 σε οποιαδήποτε, όπως και να είναι, είτε είναι 6, είτε 15, είτε το 24 και στην αριθμολογία υπάρχει ο αριθμός 33 που συνδέονται με τη θυσία. Παρόλα αυτά όμως αυτός ο αριθμός 6 σημαίνει προδοσία. Θα σε προδώσουν αγαπημένοι μου, αγαπημένοι μου. Μη μου πεις τώρα ότι ναι, μα μόνο εμείς και άλλοι άνθρωποι και, άλλα νου, και άλλοι αριθμοί, ναι, okay, μιλάμε για σένα τώρα. Έχει νόημα. Αλλά όμως έχεις τη δυνατότητα να προστατέψεις τον εαυτό σου και είναι μια κάρτα η οποία σου λέει βάλε όρια. Και συντονίζεται στο 100% με αυτό που είπαμε ότι το κλειδί σου είναι να βάζεις όρια στους ανθρώπους. Και η επόμενη κάρτα για το πώς το ξεπερνάμε αυτό αν θέλεις, ποιο είναι το μήνυμα δηλαδή, πώς ξεπερνάμε αυτό την καρμική πρόκληση, χαρά της ζωής. Η χαρά της ζωής σημαίνει με ανθρώπους, σημαίνει με αυτούς που μας δέχονται τελικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σε δέχονται, τι είναι η οικογένεια, η κολλητή σου, η κοντινή σου οι άνθρωποι, να πραγματικά να διασκεδάζεις με τις επιτυχίες και να είσαι με αυτούς που ενδιαφέρονται για σένα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για σένα. Έχεις υποστήριξη, μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου γιατί έχεις τέτοια δυνατότητα, γιατί ο αριθμός σου δίνει τέτοια δυνατότητα. Σημαίνει και ομορφιά, σημαίνει και ισορροπία, σημαίνει και έλξη σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πάμε σε έναν άλλο αριθμό, αριθμός 7. Όσοι έχετε γεννηθεί 7, 16 ή 25 του μήνα, οποιοδήποτε έτους. Τι σημαίνει ο αριθμός 7, ένας πολύ πνευματικός αριθμός, πολύ ιδιαίτερος. Η πρόκλησή του είναι η εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύονται εύκολα. Και συνήθως όσοι έχουν το 7 σαν δρόμο ζωής και σαν ημέρα γέννησης, σαν ημέρα δηλαδή δόνησης, παλμοδόνησης, κάνουν πολύ λίγους φίλους, συνήθως αυτούς που τους καταλαβαίνουν δηλαδή τα εφτάρια, συνήθως παντρεύονται μία φορά στη ζωή τους, δεν ενδιαφέρονται για πάρα πολλές σχέσεις και ενδιαφέρονται για αναζήτηση γνώσης και μυστηρίου σε αυτή τη ζωή. Είναι αρκετά μοναχικοί άνθρωποι, είστε αρκετά μοναχικοί. Όχι μόνοι μοναχικοί, έχει διαφορά. Το κλειδί σου όμως είναι να εκφράζεσαι και να εμπιστεύεσαι. Στα εφτάρια θα συναντήσουμε δασκάλους, καθηγητές, σε υψηλές αυτές, επιστήμονες της σκέψης, φιλόσοφους, πολύ φιλόσοφους. Ορθολογιστές βεβαίως, γιατί το 7 αποτελείται από το 4 και το 3, έτσι. Ανεξάρτητη. Ανεξάρτητα πνεύματα. Υπομονή. Και είναι και ήρεμοι συνήθως άνθρωποι. Αυτό που μου έρχεται σαν εικόνα είναι ότι βλέπω ένα παιδάκι, ένα αγοράκι τώρα, μέσα στο δάσος, δάσος, με γύρω-γύρω, στη φύση να το πω έτσι, με πουλιά, με τέτοιο, με... Και αυτό το αγοράκι, που τώρα έρχεται και ένα κοριτσάκι, είναι λοιπόν μέσα σε αυτό το δάσος που λέμε, και έχουν ανοίξει ένα βιβλίο και οι δυο τους, καθόνται ξέχωρα, δεν επικοινωνούν. Παλιά εποχή, πολύ παλιά εποχή. Πίσω πολύ, πάρα πολύ.
Και το βιβλίο που έχουν ανοίξει πετάει σύμβολα. Από μέσα πετάγονται ζωντανά σύμβολα, χρυσά. Κι όμως, παρόλο που είναι παιδάκια, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά αυτή τη μυστική γλώσσα και το τι θέλουν και τι γράφει μέσα το βιβλίο και ποιο είναι το μήνυμα. Κρατήστε το. Χαμός γίνεται εδώ. Η δύναμη της σκέψης. Η δύναμη του να ξεχωρίζετε τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα σε αυτόν τον κόσμο. Για πάμε να δούμε όμως την πρόκληση. Έχει πάρα πολύ ενέργεια λοιπόν, πολύ ένταση. Η πρόκληση είναι λοιπόν να κρατάς ισορροπίες με τους ανθρώπους. Δύο πεντάκτημα. Το άπειρο, η κατανόηση του απείρου, η κατανόηση των νόμων αυτού του κόσμου. 70, το βλέπεις το 70, ο μυστικός αριθμός μας κάνει και 7. Και έχει να κάνει με την έννοια της γνώσης, αλλά και της προσφοράς, αλλά και ότι τελικά θα βρεις τη ζωή σου, να βρεις τη ζωή σου τις ισορροπίες και θα πετύχεις. Πώς το ξεπερνάω? 26, καρμικός αριθμός και αυτός, 26 στην αριθμολογία, μας κάνει, έχουμε τον φανερό αριθμό που είναι ο 2, που είναι οι σχέσεις πάλι με τους ανθρώπους. Μη φοβηθείς τα νέα ξεκινήματα. Ακόλουθος μπαστούνι, ζώδια φωτιάς, εδώ ζώδια γης, εδώ ζώδια φωτιάς. Εδώ έχουμε έναν Δία. Εδώ δεν έχουμε κάποιο ζώδιο ή κάποια... Συγγνώμη, ζώδιο έχουμε, δεν έχουμε κάποιο πλανήτη. Έχουμε όμως αυτό που λέει ότι να μείνεις επικεντρωμένος, συγκεντρωμένη στους στόχους. Δεν είναι τυχαίο που είπα το χρυσό προηγουμένως, που και εδώ αυτό το μπαστούνι που το κοιτάει αυτός ο νεαρός, σημαίνει και φωτιά, σημαίνει και το χρυσό, έτσι. Δεν είναι τυχαίοι συμβολισμοί. Τα τρία εδώ βουναλάκια που είναι και σαν πυραμίδες. Ανεξάρτητο πνεύμα, προχώρα με το να αγαπάς πράγματα σε αυτή τη ζωή. Να αγαπάς πράγματα σε αυτή τη ζωή. Πάμε στον επόμενο αριθμό. Αριθμός 8. Ο 8 λοιπόν είναι ο δυνατός. Είναι εκείνος ο οποίος έχει αντοχές. Αν έχεις αντοχές, έχεις, συγγνώμη, γεννηθεί 8, 17 ή 26, οποιοδήποτε μήνα, οποιαδήποτε χρονολογία. Ο 8 είναι ένας δυνατός αριθμός που έχει φιλοδοξία, έχει οργάνωση, έχει ανησυχία μέσα του. Όμως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η εξισορρόπηση του πνευματικού και του υλικού κόσμου και να καταλάβεις ότι και τα δύο κρύβουν παγίδες. Επίσης χρειάζεται να μάθεις ότι δεν είναι όλα σε αυτή τη ζωή μόνο ύλη. Ένας αριθμός του απείρου ο οποίος έχει μια εξισορρόπηση κατά κάποιο τρόπο που λέει πνεύμα και ύλη. Δεν πρέπει ούτε το πνευματικό να είναι υπερβάλλον, αλλά ούτε και το υλικό να είναι υπερβάλλον, να είναι στην υπερβολή τους δηλαδή. Χρειάζεται ισορροπία. Οπότε χρειάζεται εξισορρόπηση και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί, έχουν πολλή ενέργεια, γιατί ένας αριθμός με πολλή ενέργεια, οι οποίοι πάνε να ασχοληθούν με τα πνευματικά, έχουν την πνευματική αυτή δύναμη και ενέργεια, αλλά το χάνουν διότι φτάνουν σε μια άλλη περίεργη υπερβολή. Είστε νευρικοί, νευρικές, το έχετε αυτό, νευριάζετε πάρα πολύ εύκολα, μπαρουτιάζετε κιόλας, δηλαδή, εντάξει, οκ, okay. Εξισορρόπηση. Τι έχει να σου πει λοιπόν η καρμική πρόκληση, εσείς ορμάτε, να το, εδώ είναι, ορμάτε. Ένας υπότης μπαστούνι, ορμάει. Όμως η κάρτα λέει σαν μήνυμα τώρα είναι η στιγμή να κάνεις αυτά που θες να υλοποιήσεις. Χρειάζεσαι ενέργεια σε αυτή τη ζωή, την έννοια της περιπέτειας, αλλά και κουράγιο. Χρειάζεσαι κουράγιο για να ξεπεράσεις πράγματα και δυσκολίες. Για να φέρεις εξισορρόπηση χρειάζεται κουράγιο. Η πρόκλησή σου χρειάζεται κουράγιο λοιπόν. Και πώς το ξεπερνάς λοιπόν, ποια είναι η λύση, να το πω έτσι, με ηρεμία. Να τη λοιπόν η εξισορρόπηση. Τη βλέπεις, η ισορροπία.
Υπάρχει το ζώδιο του ζυγού εδώ, υπάρχει όμως το ζώδιο του Ταύρου κυρίως, που σημαίνει σταθερότητα, ηρεμία. Δείχνει την αγάπη σου για το οικονομικό κομμάτι, για την ύλη, την επιτυχία, τη φιλοδοξία, την αναγνώριση, αλλά κράτα ισορροπίες και ο αριθμός 6 σημαίνει δίνω σημασία και στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Καρμική κάρτα σημαίνει ότι σε οτιδήποτε και αν κάνεις, να ξέρεις υπάρχει ο νόμος δίνω, παίρνω. Ό,τι αντίδραση, ό,τι δράση κάνω, θα έχω και μια ανάλογη αντίδραση. Αν δεν έχω την αντίδραση που περιμένω, δεν χρειάζεται να στεναχωριέμαι, κρατάω ισορροπίες και προχωράω. Εδώ μου έρχεται τώρα λοιπόν η εικόνα. Ναι. Μου έρχεται μια εικόνα λοιπόν, όπου τους Templars τους ξέρεις, τους υπότες, τους υπότες Templar κάτω στην Ιερουσαλήμ, τους σαν σταυροφόρους που ανήκαν σε μυστικά τάγματα. Βλέπω λοιπόν έναν άντρα με πανοπλία, πραγματικά με πανοπλία, αλλά αυτό εδώ, στα λευκά, με έναν σταυρό σε αυτή τη φορεσιά του δηλαδή, μόνος του διασχίζει όλη μια χώρα απέραντη, δεν ξέρω τι. Έχει ξεκινήσει όντως από ένα πολύ μέρος, με πολύ από έρημο ξεκίνησε και προχωράει. Αλλά η αποστολή του, ξέρεις ποια είναι. Έχει ένα σεντούκι που κουβαλάει σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δεν έχει σταματήσει. Και το άλογο αντέχει και εκείνος αντέχει. Εντάξει, είναι και να μου έρχεται σαν όραμα τώρα, έτσι. Σε αυτό το σεντούκι λοιπόν μέσα κρατάει ένα λουλούδι. Αυτό το λουλούδι είναι ευλογημένο. Αυτό που βλέπω σαν όραμα, έτσι να σου το πω, έτσι σαν εικόνα, είναι ότι είναι ευλογημένο από ένα γυναικείο χέρι. Αυτό. Αντίστοιχα, βλέπω ακριβώς το ίδιο για μια γυναίκα, η οποία είναι Γαλλίδα, δεν ξέρω, πάλι στα εκείνα τα χρόνια, τα παλιά. Δεν φοράει κράνος, φοράει την ίδια φορεσιά, φοράει πανοπλία, δεν φοράει κράνος όμως, προχωράει, ξανθιά, με πολύ πλούσιο μαλλί, πάρα πολύ πλούσιο μαλλί, πολύ έτσι φουντωτό, πώς να σου το πω, λάμπει δηλαδή, κατά πράσινα μάτια, προχωράει και αυτή με άλογο, διασχίζει όντως και αυτή έχει μια αποστολή, διασχίζει, περνάει από διάφορες χώρες, πώς να σου το πω έτσι, πολύ μακρινό ταξίδι. Όταν φτάνει όμως στον προορισμό της και κάνει έτσι, βγάζει ένα στρογγυλό κρύσταλλο, ο οποίος δεν χρειάζεται να έρθει σε επαφή με το φως, αλλάζει μόνος του χρώμα. Αυτά. Τώρα, τι συμβολισμός μπορεί να είναι αυτό? Συμβολισμός, αν θες το πιστεύεις, αν θες το κρατάς, αν θες με το κρατάς. Μπορεί να σου κάνει κλικ, μπορεί να σου αρέσει, μπορεί όχι. Και πάμε λοιπόν στον τελευταίο αριθμό. Ο 9. 18 και 27. Αν έχεις γεννηθεί ημέρα 9, 18 ή 27. Εντάξει. Λοιπόν, τι σημαίνει ο 9? Είναι από τους πιο μυστήριους αριθμούς. Είναι ο μύστης. Παλιά ψυχή, αν θες πίστεψέ το. Ποια είναι όμως η πρόκλησή σου? Ο αριθμός 9 συνήθως περνάει μέσα από όλες τις δυσκολίες όλων των προηγούμενων αριθμών. Και του 1 και του 2 και του 3 και του 4, 5, 6, 7 και 8. Ο αριθμός 9 επίσης μπορεί να γίνει και ο αριθμός του πολέμου. Ο αριθμός της καταστροφής. Ποιο είναι όμως το μάθημά σου? Εξισορρόπηση, βοήθειες, να ζητάς βοήθειες για να ξεπεράσεις προσωπικές και οικογενειακές προκλήσεις.
Αυτά είναι το κλειδί σου. Ένας αριθμός όμως ο οποίος μπορεί να σε χαρακτηρίσει με πολύ αγάπη, άνθρωπο που δοτικό, με αγάπη, με δύναμη, φιλοσοφικό, εξερευνητής και μεγάλη προσφορά. Ξέρεις τι βλέπω? Ένα όραμα για σένα. Βλέπω έναν άντρα. Είναι μεγάλης ηλικίας. Είναι κοντά στα... Εντάξει. Ηλικιακά θα έλεγα ότι είναι 65, 70. Μακρύ, άσπρο μαλλί. Άσπρο, γκριζό άσπρο, έτσι. Πολύ μακρύ μαλλί. Λεπτός. Ξυπόλυτος. Φοράει άσπρο πουκάμισο. Τα χέρια του είναι με λαμψά από τον ήλιο. Έχει μια ελαφριά γενιάδα. Έχει σταχτιά μάτια, στα οποία περνάνε από διάφορες αναλλαγές. Πότε στεναχώρια, πότε χαρά, πότε εκλάμψεις ότι όχι, αυτό είναι, ναι. Ξυπόλυτος περπατάει μέσα σε μία βλάστηση όπου το χώμα κάτω είναι πολύ μαλακό. Είναι μαλακό δηλαδή. Αφήνει πατημασιές. Όμως όπως αφήνει τις πατημασιές, ξαναέρχονται οι φιλοσιές που έχει πατήσει στη θέση τους. Δεν μένουν πατημένες. Έχει ανακαλύψει μια σπηλιά, μια μικρή σπηλιά, στην κουφάλα, έτσι να το πω, έτσι ενός δέντρου, ένα μεγάλο δέντρο τεράστιο, όπου εκεί υπάρχει μία φλόγα από το πουθενά, μία μικρή φλογίτσα, η οποία δεν σβήνει. Δεν έχει ούτε κερί, ούτε φυτιλάκι, ούτε τίποτα. Είναι στο έδαφος και υπάρχει αυτή η φλόγα. Και πηγαίνει εκεί και τη χαζεύει και την κοιτάζει με ώρες. Και είναι σαν να τη θαυμάζει. Αντίστοιχα λοιπόν βλέπω και μία γυναίκα με λαχρινή, με μαύρα μάτια, μακρύ, πολύ μακρύ για αυτή μαλλί, πλούσιο, έντονο να το πω έτσι μαλλί, φοράει ένα φόρεμα το οποίο είναι μπλε, πολύ μπλε προς το θαλασσί, προς το γαλάζιο να το πω, ναι, σιέλ κάπως έτσι, εναλλάσσεται λοιπόν. Η οποία προχωράει πολύ χαρούμενη στην ίδια διαδρομή. Δεν συναντιώνται, έχει φύγει ήδη τώρα ο άντρας. Και η φλόγα διατηρείται διότι πηγαίνει αυτή η γυναίκα και αφήνει ένα λουλούδι, ένα λουλουδάκι μικρό, ένα ροζ. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Χαμογελάει. Το αφήνει, φεύγει και ανάβει φλόγα. Θα μου πεις, λες παλαβομάρες, έχεις πιει. Όχι. Κράτησε το. Όσοι το καταλάβατε, όσοι μπορείτε να το ερμηνεύσετε, όσους σας άγγιξε, κρατήστε το. Όσους δεν σας άγγιξε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η πρόκληση καρμική είναι ένας ακόλουθος. Μπαστούνι. Ο πόντος μιλάει για φλόγα και μιλάει για φλόγα πάνω σε ένα λουλούδι, έτσι. Αυτό είναι το μπαστούνι και πάνω στο μπαστούνι φυτρώνουν κάποια, έτσι σαν ανθίζουν κάποια λουλουδάκια, ας το πούμε. Κουράγιο θέλει η ζωή. Αλλά θέλει και τη χαρά της αναζήτησης. Θα έχεις δυσκολίες, ναι βέβαια, αλλά η αναζήτηση έχει και δυσκολίες. Και πολλές φορές στη ζωή έχει και ακατανόητα πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν με τη λογική. Γιατί έγινε εκείνο, γιατί έγινε τ' άλλο. Και πώς το ξεπερνάς, ποια είναι η λύση?
Έχει βγει ο διάβολος, λοιπόν. Όντως θα έχεις πολλές προκλήσεις, πολλούς πειρασμούς. Πολλούς πειρασμούς. Είτε από ανθρώπους που θα στους σπείρουν μπροστά τους πειρασμούς, ό,τι και να είναι. Θες ύλη, θες λαγνία, θες ξέρω εγώ, τι να σου πω. Ό,τι να είναι. Λεφτά, δόξα, φήμη, δεν ξέρω. Όλα είναι πλάνη. Τι ισχύει, το λουλουδάκι ή η φωτιά. Ή δεν ισχύει τίποτα. Έρχεται αυτός εδώ λοιπόν και σου λέει δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Ισχύει μόνο ένα πράγμα. Μόνο η δύναμη. Ισχύει μόνο η επίθεση. Ισχύει μόνο η πώς το λένε, η εχθρότητα. Ισχύει να πατήσεις τους άλλους. Αυτό λοιπόν που έρχεται να σου πει σαν μήνυμα είναι ότι για να τα ξεπεράσεις όλα αυτά, επειδή στις λεπτομέρειες κρύβεται που λένε και ο διάβολος, είναι ότι αυτό σου λέει πίστεψε μόνο ότι είναι αληθινό. Το καταλαβαίνεις? Δεν μπορείς να πιστέψεις κάτι που δεν έχεις δει ή δεν έχεις ακούσει ή δεν έχεις βιώσει. Είναι η πλάνη πολλές φορές του μυαλού μας, είναι η πλάνη των άλλων ανθρώπων. Θα συναντήσεις ανθρώπους καρμικούς οι οποίοι θα θέλουν να σου βάλουν εμπόδια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να σε ρίξουν, να σε γκρεμίσουν κάτω. Αυτό όμως το οποίο έχει μια θετική κάρτα, γιατί είπαμε όλες οι κάρτες εκφράζονται, ερμηνεύονται σε πολλαπλά επίπεδα. Εδώ το επίπεδο αυτό το οποίο εμείς θα αγγίξουμε είναι όχι στην πλάνη που σου βάζουν, αλλά η ζωή έχει και μια απάντηση να σου δώσει. Και η απάντηση είναι αντέχω στις προκλήσεις. Γιατί είναι μια κάρτα αντοχής. Είναι η κάρτα του εγώκερου, είναι η κάρτα του Κρόνου από πίσω. Ο εγώκερος φημίζεται για την ψυχική του αντοχή. Και εδώ το άλλο που σημαίνει είναι η ψυχή σου. Εδώ θα σε βοηθήσει η ψυχή σου, αγαπημένη, αγαπημένη μου. Εντάξει. Αυτό ήτανε. Δες οπωσδήποτε και τις υπόλοιπες αναλύσεις, όπως διάλεξα αστρολογικό χάρτη, οπωσδήποτε να το δεις. Επίσης δες αν θέλεις να διάλεξε και ένα σύμβολο, η ψυχή δεν κάνει λάθος, διότι θα σε βοηθήσει με όλα αυτά που έχουμε κάνει εδώ αν είσαι καινούριος, ή ξαναδες το. Και επίσης πήγαινε και λίγο πιο πίσω και δες πανίσχυρη καρμική πύλη. Αυτά. Γράψε μου από κάτω αυτά που αναλύσαμε, αν σου αρέσανε, τι σου κάνει εντύπωση, πώς τα βλέπεις εσύ, τι πιστεύεις, και τα λέμε.